με νέους στόχους αλλά και νέες δράσεις, με σκοπό την καλύτερη και πιο εύρυθμη λειτουργία του, το νοσοκομείο Ξάνθης και ο πρόεδρος του κ. Γερόπουλος έχουν θέσει τα θεμέλια για την δημιουργία νέων δομών, για την πρόσληψη προσωπικού, τη δημιουργία νέων κλινικών αλλά κυρίως την επίτευξη εξωστρέφειας, ώστε οι πολίτες να κατανοήσουν ότι το νοσοκομείο λειτουργεί σωστά και φυσικά να αποκτήσουν εμπιστοσύνη στις παρεχόμενες υπηρεσίες του. Τι σκέφτεται το νοσοκομείο για το 2017? Ας ξεχάσουμε τα λεξιπρόθεσμα, έχουν μπει σε μια σειρά, έρχεται η κανονικότητα και μέσα στην κανονικότητα αυτή προσπαθούμε να βρούμε τρόπους δράσης για να πετύχουμε να φέρουμε στο νοσοκομείο περισσότερους γιατρούς, να το νοσοκομείο να αρχίσει να αποκτήσει μια εξωστρέφεια για να μπορέσει ο κόσμος να πιστέψει ότι το νοσοκομείο λειτουργεί καλά. Γιατί όταν το νοσοκομείο λειτουργεί, αυτό έχει αντίκτυπο στην κοινωνία. Η κοινωνία θέλει να ξέρει ότι λειτουργεί το νοσοκομείο, ότι αρχίζει το νοσοκομείο και έχει εξωστρέφεια. Προσπαθεί να δημιουργήσει νέες δομές, να ενισχύσει τις κλινικές με γιατρούς και να ανοίξει κλινικές καινούργιες που πρέπει να ανοίξουν. Σκεφτόμαστε αρκετά πράγματα, το Υπουργείο είναι δίπλα μας και πιστεύουμε ότι το 2017 θα ενισχυθεί η κανονικότητα και θα μπουν οι βάσεις για να ξεφύγει το νοσοκομείο από την καθημερινότητα. Να σημειώσουμε τέλος ότι δεν πρέπει να ξεχνούμε και τις φιλότιμες προσπάθειες του προσωπικού και των υπευθύνων του νοσοκομείου Ξάνθης που εργάζονται καθημερινά και λειτουργούν κάτω από αντίξωες συνθήκες και με σοβαρές ελλείψεις τόσο σε προσωπικό όσο και σε υλικοτεχνική υποδομή.